Ακριβώς οι ίδιες μάρκες. Πώς το τα αντέχουν και τα δύο τα παιχνίδια 1080 και 60 FPS. Μα δεν έχει μα όλα, όλα θέμα. Που βγαίνουν από τώρα και στο εξής, το ίδιο αντέχουν. Ρε, αυτό όμως το συγκριτικό, άμα το δεις θα καταλάβεις. Θα δεις ότι τα παιχνίδια που έχουν, πώς το λένε, και τεστάρουνε. Μα εγώ τα στις συγκρίσεις έλαβα από τον Ghost, που τότε είχαν ήδη ρίξει την ποιότητα στο One. Τώρα όμως έχει αλλάξει αυτό θέλω να σου πω. Εγώ τώρα την παίρνω την κονσόλα, δεν την πήρα ένα χρόνο πριν. Για τώρα μοιάζομαι. Όπως και να έχει. Και τώρα να την πήρε στην κονσόλα και όποτε και να την πήρε στην κονσόλα, το θέμα είναι ότι το hardware είναι ίδιο από τη μέρα που βγήκε μέχρι και τώρα. Οπότε το παιχνίδι παίζει μέχρι ένα σημείο. Ναι, ξέρεις πώς γίνεται το DirectX 12. Τι? Ξέρεις πώς γίνεται το DirectX 12, το οποίο θα διευκολύνει σε 50% το CPU και το τέτοιο, το GPU. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται, το software, η Microsoft κάνει κόλπα και βγάζει software που διευκολύνει το hardware. Ωραία. Αυτό γινόταν πάντα. Για να παίξεις games και στο PC θες DirectX. Αυτό χρειάζονται για να... Ναι, αυτό κάνει. Αλλιώς δεν θα γινόταν να παίζει μια 7χρονη κονσόλα αυτά τα παιχνίδια που παίζουμε τώρα. Updates βγάζουν και βελτιώνουν πράγματα. Ναι ρε παιδί μου, αλλά αυτό ισχύει και για τις δύο κονσόλες όμως, δεν ισχύει μόνο για ναι, μα εγώ δεν σου είπα πως έχει κάτι καλύτερο. Όχι, απλά... Ούτε με ενδιαφέρει το hardware, με ενδιαφέρουν τα games. Μα πώς δεν σε ενδιαφέρουν τα hardware, είναι ένα πολύ βασικό... δεν έχει ριζική διαφορά ποτέ οι κονσόλες μεταξύ. Στο 360 με το, ας πούμε με το PS3 δεν έχουν καμία διαφορά. Τα ίδια games παίζουν, την ίδια ποιότητα, μόνο... Έχει λίγο παραπάνω lightning, το 360 που δεν είναι τίποτα γραφικό. Είναι απλά αυξάνει το lightning για να φαίνεται καλύτερο. Εγώ είδα άλλα πράγματα, να σου πω την αλήθεια, που τώρα να στα εξηγήσω δεν θα... Τώρα, όχι ότι έχω πρόβλημα, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν δικιά μου κονσόλα ας πούμε. Τι έγινε, δεν μπορώ να σε σώσω, ρε. Ούτε είναι δικιά μου, δεν με ενδιαφέρει αυτός ο πόλεμος με τα pixel. Και όχι με τα 480 pixel να ήταν. Και με τα pixel. Παίζω. Ας πούμε το ίδιο παιχνίδι, το ένα μπορεί να βγάζει, το PlayStation μπορεί να σου βγάζει και 10 frame πιο γρήγορα να πούμε. Από το. Τώρα όμως δεν σου λέω είναι τα ίδια. Ό,τι και το Wolfenstein που βγήκε και το άλλο το. Ρε, έτσι στο παραδίδει η εταιρεία για θέμα marketing. Αν όμως το κάνεις το πρόγραμμα και το τρέξεις. Μπορεί να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Ωραία, δεν είναι στο marketing, ξέρεις, γιατί επειδή έβγαινε και το code που υποτίθεται υποστηρίζει το Xbox, έβγαινε με λιγότερα pixels στο PS. Πνίγες, ρε. Στο Xbox, συγγνώμη. Έβγαινε σε 1080 στο PS4 και σε 900 κάτι στο Xbox. Δεν είναι θέμα marketing, τότε δεν άντεχε, τώρα αντέχει. Επειδή είχαν κάνει μαλακία, είχαν βάλει το Kinect να τρώει ποσοστό από το GPU. Αυτό είχαν κάνει. Μεγάλη μαλακία. Επειδή ήταν τότε άλλος ο leader του Xbox. Ήταν ένας μαλάκας από την EA που το είχε γαμίσει το Xbox την πρώτη χρονιά. Και πάλι κάτω τον αλλάξαν και φέραν τον Phil Spencer, ο οποίος το απέριξε πως αξίζει. Όλοι οι E3 2014 ήταν μόνο games της Microsoft. Δεν έξαν τίποτα άλλο, ούτε TV, ούτε συγκρίσεις και τέτοιες τύπες, μόνο games έριξαν. Σε σχέση με τη Sony που ρίχνε εκεί τα PSTV, πώς λένε αυτές τις πίπες, με 99 ευρώ. Είδα εγώ τις E3 όλων και τη Nintendo, που μου άρεσε πάρα πολύ για πρώτη φορά. Και τη Sony και τη Sony. Γιατί πνίγεσαι, ρε. Δεν ξέρω, με πνίγουν εδώ πέρα. Τι βλάγεις. Εσύ δεν μπορείς να με απελευθερώσεις. Δεν μπορώ. Εγώ με το πήγα να ανοίξω το καπάκι και πνίγες πάλι. Θα κάθομαι από πίσω σου. Θα σε ακολουθάω. Όπου και να πάω, εμένα πνίγουν να πούμε. Και θα πάω εκεί πέρα. Με πιάνει ο άλλος. Μην πας κοντά τους, ρε. Μα κοίτα, είμαι στα 10 μέτρα. Πετάγεται μόνος του. Α, τώρα που πατάω να το χτύπησα τώρα. Υπάρχουν νομίζω κενά που ναι, θα βγαίνουμε να παίρνουμε αέρα. Έχει ρε, φαίνονται, φεγγίζουνε.
Τώρα πάλι θα σε ξαναπιάσουνε. Κοίτα εδώ. Και μου ξέρω εγώ σε πνίκη σου τρώει όλο το οξυγόνο. Τώρα προλαβαίνεις. Πού είναι? Από εδώ, από εδώ αριστερά, καλά πας. Επάνω έχει ένα και φεγγίζει. Το βλέπεις φεγγίζει. Έλα. Δεν δείξε μόνο. Μη σε πιάσει πάλι. Όπα. Τι. Καλά είσαι. Εγώ καλά είμαι ρε. Γιατί σε είδα μια στιγμή κοκκίνιζες και λέω. Είναι επειδή πλησίαζα αυτή την μπάρα. Το λαπάκι. Ναι, λέω τον έπιασαν, άστα να πάνε. Με ένα ρε κομμάντορ. Γεννημένος κομμάντορ. Not my lucky day. Εγώ και ο Ράμπο. Κάτι έρχεται από κάτω και μας πλησιάζει όμως. Εσύ κοιλάρα κόφτ. Ελένα! No! Ξανά. Όχι αντιγάτο. Όχι αυτό το ψάρι να πούμε το... Όλοι ο ζομπαλιγάτορας. Καρχαρίας είναι, κοίτα. Με κόκκινα μάτια. Καρχαρώνει βρε, ζόμπι. Ναι, με κόκκινα μάτια, μπράβο. Ρε, τι κάνει η γενετική. Φαντάσου. Είμαστε μπροστά ρε, τώρα τι λες τώρα. Τι κάνεις με το παλούκι. Κάνει κάνεις τα βοκαθάψια, αλλά όχι σε τάβο. Τράπα, κάνε κάτι. Σε καρχαρία. Καρχαρίνει με πόδια. Εγώ κάτι κάνω από πάνω εκεί πέρα, πατάω κουμπιά, δεν ξέρω τι κάνω. Καρχαρίες, καρχαίτε. Κάνε τίποτα, λέω, να βοηθήσει την κατάσταση εδώ πέρα. Τώρα μπήκε ο αυτός ο βλάκας μέσα στο στόμα. Καρτήρια. Τι πας να κάνεις μέσα στο στομάχι, ε? Είναι και έξυπνος. Ναι, το βάζουμε, το ξανακαρφώνουμε. Μετά εσύ πας πίσω, πάω εγώ και το βγάζω. Να αλλαγεί η θέση μου. Είμαστε ψαράδες. Μάντα, ρε. Ναι, κυνηγετικό, πώς το να θέλω. Παραντούφεκο μας είπε. Τώρα ξέρεις τι κάνεις, ε? Πολύ ωραία. Μάντεψε. Αλιγάτορες. Όχι ρε, δεν έχει τίποτα. Έχει ρε, νομίζω πρέπει να με καλύβεις. Στην εργασία. Αφού εγώ είμαι εκτός ρε, πρέπει να πάω να πάρω, πώς το λένε, να σου ανοίξω την πόρτα για να περάσει. Ω, εν τω μεταξύ έχει εδώ το τέτοιο ρε, το connectable. Το μπλε. Ναι, ωραία, και δεν αφήνει και τους δύο παίχτες να το βαρέσουν, ξέρω εγώ. Ναι, μπορούμε να έρθουμε άμα θες πίσω μετά. Λοιπόν, είσαι εκεί και πρέπει... Ελένα! Α, το φωτάκι. Το φωτάκι, ναι. Αυτό ξέρεις πως θα κάναμε να το βρούμε, ρε. Εγώ όταν βλέπω αυτή τη μαγεία, λέω, ανάπης πρέπει. Πάει καλά που το έδειξε τουλάχιστον. Βασικά τώρα κολύμπα γρήγορα. Ναι, εδώ σου λέει είναι οι γάτορες. Εδώ είναι που πρέπει να σωθείς. Τρέχα κολύμπα γρήγορα απέναντι. Τι έβγαλε. Τρέχα. Thanks. Εν τω μεταξύ μου λέει να πατάω να κολυμπάω και αυτός κάνει διάδρομο μέσα στο νερό. Δηλαδή κάνει πως κουνιέται αλλά δεν κουνιέται. Διάδρομος. Κάνει διάδρομο. Έχουν πάρει τη φωνή του Chris Redfield και δεν έχουν κολλήσει. Προλαβαίνεις ρε. Ναι. Εντάξει τον πέτυχα. Εγώ έπνιξα το ζόμπι, το έθαψα. Ωραία. Ναι, είχε τόσες όχθες, εγώ έπρεπε να πάω εδώ. Θες να πάμε να πάρουμε το connectable. Γίνεται. Ναι ρε. Πάμε. Πάμε. Ναι, ας πάω. Δεν έχω το τέτοιο ρε γάμο, δεν έχω το τέτοιο καθόλου, δύο έχω μόνο. Τι μπορείς χέρι, εγώ δεν μπορώ άμμο. Εντάξει. Με τώρα τα μπορώ. Πού
Πού είναι το collectable, λέει. Εδώ μπροστά είναι με το που στρίψε αριστερά. Εδώ ρε. Εδώ. Κάτι ήταν εδώ. Πώς. Το βρήκες. Ω, να. Άι. Και τι ήταν, σπασμένο ή εσύ το σπάσες. Σπασμένο ήτανε. Δίκιο που πέτυχες Διάννα εκεί πέρα, τόσα βαρέλια. Κοίτα με, περίμενε. Ας κάνω και ακροβατικά for free. Έλα πάτα, άντε. Τι είναι αυτή, το παπαριάζει. Α, πολύ ωραία. Μας πέρασε μέσα από το τέτοιο. Ναι, μ' αρέσει που τα άμμο επιπλέουν, ε, και τα μπορούμε να τα πάρουμε. Τι θα που επιπλέουν τα άμμο. Ξέμα. Πω, TNT, ωραία. Να του πεις τι γίνει. Τι έγινε, να παίξεις και χέρια. Get ready, here it comes! Resident Evil, όλα γίνονται. Άμα μπορούμε να πετύχουμε κάνα βαρέλι, θα είναι πολύ καλό. Πάτω. Α! Τι έγινε, hell. Δεν θα μας ξαναενοχλήσει ο κύριος. Καλά του κάνεις. Ήταν και αυτός μεγάλη προσωπικότητα, αλλά... πιο μεγάλη. Δεν χωράτε και δύο στη σκηνή. Καταλαβαίνω. Μένα η προσωπικότητα μου είναι πάνω από ένα τεραμπάιτ. Και βάλε ρε, λίγα λες. Δεν έχει το processing. Πέφτουν οι servers. Είναι αλήθεια. Δεν θυμάσαι τι προβλήματα είχαμε στην αρχή. Αφού περάσαν κι αυτά. Ναι. Καλά είμαστε. He's sterilizing the area. And destroying the evidence. Great. Thank God you're still alive. Where's Simmons? Μπράβο, παιδιά. He left. Όλα τους μετατρέπουμε όλους σε ζόμπι, μετά καταστρέφουμε όλη την πόλη, τι κερδίσαμε, τίποτα. He was talking to someone on the phone. He didn't sound εμπειρίες, ε. Anyway, we can find out where he went. Don't worry. I've got ναι, φτιάξαμε ένα παιχνίδι, τουλάχιστον. Report right now where his private jet is preparing to leave for China. China. Έχει βγει και άλλο ένα που είναι μέσα στο πλοίο, το ξέρεις. Ναι, το πώς το λένε. Revival. Κοντολάζει στην άλλη. What happened? Το impact, ναι, του Chris. Αυτό το Revelations. Ναι, μπράβο, έτσι είναι κάποιες. Το οποίο ήταν πρώτα λέει για 3DS. Για PSP δεν θυμάμαι και το κάνανε μετά για τις κονσόλες. We need to stop Simmons in custody right away. We have no evidence. Και ήταν μετά το 5 ήταν αυτό ή είναι ακόμα μετά το 6. Βγήκε παράλληλα με το 6, βγήκε παράλληλα. Αλλά ήταν για PSP. Listen, Hunnigan. Ήταν για... I need you to fake our deaths. Και μετά το βγάλανε και στο... Και ανεβάσανε resolution και το φτιάξανε την κονσόλη. Of course. But they'll figure it out. Ήθελε λεφτά η Capcom. What are you going to do? Για παίξει ένα παιχνιδάκι το... Πώς λέγω, το Cold Fear το έχεις παίξει. Όλα. Και όλα, ένα δεν έχει βγει. Και cold... το Fear δεν λες. Cold Fear. Που είναι στον πλοίο, okay. Ένα θρυλεράκι. Όλα, δεν το φύγει. Το Fear το έχω παίξει. Το Fear το σχέδιο το έχεις παίξει. Το έχω παίξει, ναι. Ω, αυτό είναι το πιο κλάσιμο παιχνίδι. Μπα. Ήτανε αυτό, αλλά αυτό το ψηλό που είναι και τρίτου προσώπου, το Cold Fear, εκεί
εγώ... Κοίτα, άλλο από το πρόσωπο, αν το βλέπεις στη μούριση να αλλάζουν όλα. Μια στιγμή εκεί περπατάς να αλλάζουν όλα, να αλλάζουν οι διαστάσεις εκεί, να βλέπεις οράματα. Εντάξει. Είχε κάτι αρρωστημένες σκηνές, ας τα να πω. Το ένα Λέω, θυμάμαι το, ήταν το ένα πιο... ήταν το καλύτερο. Έπαιζα μικρός, μου είχε μείνει ψυχολογικό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έλα ρε. Με το κοριτσάκι έτσι που εμφανίζεται και μετά χάνεται. Ρε, μα είναι σε άκυρες στιγμές. Mm. Και εμφανίζει κάτι έτσι, ανάπουλους διαδρόμους να περπατάς και όλα αυτά που είναι... Είναι τελείδια, είναι. Τελείς κατάσταση. Επίσης το καλό με του πρώτου προσώπου, ξέρω εγώ, έτσι, horror games, είναι ότι βλέπεις τι είναι από πίσω σου. Και γυρνάς, τακ, το surprise στη μούρη. Και το παθαίνεις το πραγματάκι. Στο τρίτο ξέρω βλέπεις κάτι από πίσω σου. Την πλάτη σου. How you holding up? You could have cleared your name. Maybe, but it wouldn't have stopped Simmons. Besides, you're starting to grow me a little bit. Το free game, το κατέβασες. Δεν μου τέτοιο, τα αυτοί του μήνα δεν μου αρέσει καθόλου. Έλα, είναι free game, δεν κατεβάζεις. Να γεμίζω χώρο. Εγώ τα κατεβάζω και μετά θα, άμα χρειάζομαι, άμα χρειαστώ μάλλον χώρο, θα τα σβήσω. Ναι, εγώ έχω όμως γεμίσει το χώρο από πολύ παλιά. Πόσο κλειπιά έχει το ψάρι? 250. Εγώ αλλά. Άρα, μην τρομπάω. You don't suppose I think you fly a plane, do you? Μια στιγμή ανοίγει στην καμπίνα, ο πιλότος έχει μετατραπεί. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Ναι. Όχι ο Μπίχλας. Ο Desert κάνει δουλειά όμως. Και φίλα, κλάση. Τι μας έχει πάντα ο Desert? Τι πίπατ έχει? Leon, Helena, do you read me? There's something wrong with the pressure bulkhead. Get to the tail of the plane. Το ξέρουμε, κυρία μας, το καταλάβαμε. Οπα. Οπα, πήρα ένα Desert Eagle. Lightning Hawk. Ναι ρε. Εγώ το είχαμε, αυτό το νόησα, το ρίξα τώρα. Τι να δώσεις παπάρας. Κάτσε κάτω ρε. Τα πράγματα ήταν σοβαρά.